Κάθε φορά που οι κάδοι απορριμμάτων στην Τρίπολη και όχι μόνο ξεχυλίζουν από σκουπίδια, η μπόχα που αποπνέουν δεν προέρχεται μόνο από αυτά. Είναι και η μπόχα του ίδιου του συστήματος που σαπίζει και προκειμένου να αποκομίσει απίστευτα κέρδη από τη διαχείριση των απορριμμάτων, δεν διστάζει να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του λαού. Οι εξελίξεις των ημερών επιβεβαιώνουν με κατηγορηματικό τρόπο ότι όταν η διαχείριση των απορριμμάτων γίνεται με γνώμονα την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων, τότε τίποτα δεν αλλάζει στην ουσία, όποιος και αν είναι ο πολιτικός διαχειριστής. Μέχρι τώρα η διαχείριση της δεξιάς δημοτικής αρχής Μερνιώτη κινήθηκε στα πλαίσια του γενικότερου μεθοδευμένου ακραίου αδιέξοδου, με στόχο να πιεστεί ο κόσμος με τα σκουπίδια και να αποδεχτεί τους ιδιώτες σαν σωτήρες, να δεχτεί να πληρώσει πανάκριβα τέλη αλλά και περιβαλλοντικό κόστος. Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση κινείται και η νέα δημοτική αρχή και οι δυνάμεις που τη συγκροτούν. Πριν καλά-καλά αναλάβει, άφησε τα σκουπίδια στους δρόμους και δεν ξέρουμε αν θα φτάσει ή αν θα ξεπεράσει την αθλειότητα που ζήσαμε με την προηγούμενη δημοτική αρχή, όπου τα σκουπίδια έφτασαν στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών. Οι εκλεγμένοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, οι δίθεν ανεξάρτητοι, όλοι συμφωνούν με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την παράδοση της διαχείρισης των απορριμμάτων στους ιδιώτες, με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Όλοι έχουν αποδεχτεί τον περιφερειακό σχεδιασμό στη διαχείριση των απορριμμάτων. Τώρα, όπως και στο παρελθόν, όλοι μαζί και ο καθένας με τον δικό του τρόπο βάζουν πλάτη να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της παράδοσης της διαχείρισης των απορριμμάτων με όρους και προϋποθέσεις εγγυημένης κερδοφορίας για την εταιρεία Τέρνα Ενεργειακή και βαρύ οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος για το λαό, με τις ρήτρες ποιότητας και ποσότητας, όπως και με άλλους όρους της σύμβασης, προστατεύεται στο έπακρο η κερδοφορία του επιχειρηματικού ομίλου. Όλες οι άλλες δυνάμεις βάζουν πλάτη. Να εγκατασταθεί ο δερματοποιητής στην περιοχή του Τζίβα ή του Αγίου Κωνσταντίνου, στην περιοχή του Πελάγου, του Αγίου Βασιλείου, που, ή και αλλού, που σύντομα θα την μετατρέψει σε όποια περιοχή για να εγκατασταθεί, σε χωματερή όπως στα δίδυμα της Ερμιονίδας, στην Πύλο και αλλού. Βάζουν πλάτη να φτιαχτούν και άλλες εγκαταστάσεις, να αγοραστούν διάφορα μέσα και εξοπλισμός με λεφτά των δημοτών και στη συνέχεια όλα αυτά να πάνε πρίκα στην Τέρμα. Με το πρόσχημα της μεταφόρτωσης, η νέα δημοτική αρχή ανοίγει τον δρόμο. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, που διαφωνεί μόνο στον τόπο, προτείνει την βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης, την γνωστή ΒΠΕ, σαν χώρο εγκατάστασης. Η παράνομη ανοιχτή χωματερή, κυριολεκτικά περιβαλλοντική βόμβα, αυτή που βρίσκεται στην Αγία Τριάδα, θα παραμείνει εκεί. Θα παραμείνει να μολύνει το περιβάλλον και ειδικότερα τον υδροφόρο ορίζοντα με τις 50.000 περίπου τόνους απορριμμάτων που έχουν ήδη αποτεθεί. Είναι καιρός τα λαϊκά στρώματα της πόλης να βγάλουν τα αναγκαία συμπεράσματα. Να μην επιτρέψουν την ολοκλήρωση του εγκλήματος της παράδοσης της διαχείρισης των απορριμμάτων στο κεφάλαιο και να παλέψουν για τη λύση αυτού του προβλήματος στα πλαίσια ενιαίου κρατικού φορέα διαχείρισης, χωρίς καμία ανάμειξη ιδιωτών, χωρίς καμία επιβάρυνση των δημοτών, που πρέπει να απαλλαγούν από τη φορολογία των λεγόμενων ανταποδοτικών τελών. Ο φορέας αυτός, με επιστημονικά κριτήρια, θα κάνει τις χωροθετήσεις, θα επιλέγει τις μεθόδους διαχείρισης με προτεραιότητα στη διαλογή στην πηγή και θα σέβεται την υγεία των κατοίκων αλλά και το περιβάλλον.